από τον κόσμο. Αν μη τι άλλο, ο κύριος Χρυσοχοΐδης έβγαλε τους αστυνομικούς στο δρόμο, στα εξάρχεια, μπήκανε, σπάσανε καταλήψεις που εσείς τις είχατε να αλωνίζουνε. Κάποιοι από κάποιες καταλήψεις. Βασική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Βασική προεκλογική δέσμευση. Μα πάω να βοηθήσω να κάνω ερώτηση να απαντήσει ο κύριος Κάτσης και δεν με βοηθάτε. Προεκλογική δέσμευση ήταν να καθαρίσουν τα εξάρχεια. Δεν εννοούσατε τις καταλήψεις, εννοούσατε από τους ναρκέμπορες. Από τους ναρκέμπορες δεν έχετε καθαρίσει. Στην καθημερινότητα του πολίτη. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κάτση, κύριε Κότσιρα, παρακαλώ. Λοιπόν, μια χαρά τα κάνει όλα. Έφερε και ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Στην περίπτωσή σας, περιμέναμε 6 μήνες να διορίσετε γενικούς γραμματείς επί των ημερών σας το πρώτο εξάμηνο του 2015 που βγήκατε. Λοιπόν, μήπως κι εσείς βάζετε έτσι πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, μήπως προσπαθούν να κάνουν κάτι και να τους δώσετε το χρόνο να το κάνουν και να δείξουν τι μπορούν. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω καταρχήν ένα σχόλιο λίγο για το νερό. Γιατί δεν μπορώ να το περάσω έτσι. Ο κύριος Παπαδημητρίου έχει ξεχάσει ότι έχει εκλεγεί βουλευτής και λειτουργεί ως δημοσιογράφος ακόμα, κατά τη γνώμη μου, καρφώνοντας ενδεχομένως τις μελλοντικές κινήσεις και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Λαγός λέτε. Εγώ αυτό πιστεύω. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως την ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει έντονο ενδιαφέρον να αγοράσουν την ίδρυυση, το νερό, γαλλικές εταιρείες όπως είναι η Σουέζ και η, πώς την είπαμε την άλλη που είχε πάρει και το Παρίσι, η Βεόλια. Mm-hmm. Έτσι, η Βεόλια και η Σουέζ ενδιαφέρονται ακόμα να αγοράσουν δικές μας υποδομές. Θέλω να ξέρω τι υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον κύριο Μακρόν. Αν έχει τάξει κάτι τέτοιο. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και ένα δεύτερο, να μας πούνε επίσημα από την κυβέρνηση αν σκοπεύουν, όπως αυξήσανε με τη ΔΕΗ, όπως γίνανε αυξήσεις στη ΔΕΗ, αν σκοπεύουν να κάνουν το ίδιο και με το νερό. Που αυτά τα δύο αγαθά είναι χτύπημα ευθέως στη μεσαία τάξη. Αυτές ήταν οι ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη που περιμέναμε και ακούγαμε προεκλογικά. Και αυτό που έχω να πω. Για το... Η δάπος εταιρεία δεν είχε πρόβλημα, κέρδη είχε. Mm-hmm. Αυτό λέω, ναι. Δεν υπάρχει επομένως μια βάση για προπαγανδιστική προσέγγιση του θέματος. Την ωραία εταιρεία και ενδεχομένως, επειδή η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Αλλά πάντα η ΔΕΗ είναι τόσο χρεωμένη που δεν μπορεί να την πάντα η λογική είναι να. Τόσο χρεωμένη είμαστε να πάντα η λογική είναι να κάνεις επενδύσεις εκ του ασφαλούς και με σίγουρο εγγυημένο κέρδος και να αγοράζεις φυσικά μονοπόλια. Αυτή ήταν η λογική τους, όπως έγινε και με την Ολυμπιακή, όπως θέλω να γίνει τώρα με τη ΔΕΗ πουλώντας τα υδροελεκτρικά και τα φιλέτα της ΔΕΗ, όπως ενδεχομένως να γίνει και με το νερό και θέλουμε να το απαντήσουμε. Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, κάτω τα χέρια από τα αγαθά. Να το ξέρετε αυτό, θα ξεσηκωθεί η κοινωνία και πραγματικά αλίμονο αν υποστηρίζετε ακόμα ότι θα ελαφρύνει τη μεσαία τάξη ακουμπώντας τέτοιες αυξήσεις. Ένα δεύτερο για την αντιπολιτευτική τακτική. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πόσο καταστροφική είναι η μετάλλαξη Νέας Δημοκρατίας και πόσο